Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στη εορταστική μας εκπομπή του Παπέτος και Φασουλής Σόκερ. Καταρχάς να σας πούμε καλή χρονιά. Να μιλήσω και εγώ ρε συνάδελφε. Να πω καλησπέρα του κόσμου ρε συνάδελφε. Χρόνια πολλά του κόσμου. Χρόνια πολλά. Είμαστε στο σωματείο να έρθει, είμαστε συγκαλεσμένοι. Άλλα κατάμιας, υπάρχει πλούσιο μπουφέ Τσάρλι, κάνω σε διαφήμιση να. Και ό,τι θέλετε, όσοι θέλετε να έρχεστε να τρώτε εδώ στο σωματείο, με την παρέα σας, ελάτε αν είναι αύριο, που θα υπάρξει η τόμπουλα του σωματείου, να κάνουμε τη διαφήμιση. Εσύ να εξίασα από συνήθειο ρε. Είτε αφού έρχεσαι στον Κιαγιά είπαμε... Άρκεψε μπάλε και χωρί με που πάνω σκάτω. Τέλος πάντων, να μπορούμε να σχολιάσουμε υποψέ. Είμαστε γενάκο γιωμένοι υποψέ. Είπαμε, είναι εορταστική εκπομπή. Είσαι συνάδελφε. Είμαστε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την ΠΟΕΛ όπως πάντα. Ναι. Συγκεκριμένα να μιλήσουμε για βαθμολογίες πάλι των πρώτων τριών ομάδων, άντε το πολύ των τεσσάρων. Πείτε και να κουμπάρα κάτω. Αφού να πάω για να βρω την ΑΕΛ, σου πονένατη. Να βρεθεί και η ΑΕΛ μάχου η δικιά σου. Είπα σου η ΑΕΛ ένα ποσφαιριστή. Ποιος ο Άρφα και το Μέγα της ΑΕΛ είναι ο Λέλος ο... Άντε πάνε, εντάξει σου τίποτε. Είναι που να πω για τον άλλο. Για είπαμε ο καλύτερος ποσοστής του αγροτικού ποσφαίρου έπρεπε να πέσει και μέσα στην Κύπρο. Έχει εθνική λειτουργές, γιατί οι σειράς, οι κοιτάες έχουν εθνική. Αν είχε εθνική, είναι τούτοι, όλα να φυγώσαμε. Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε με μαθμολογές. Ας σοβαρευτούμε λίγο. Ο λοιπόν τον πρώτο νόμιλο, φίλοι και φίλες, η Φιέλλακο και η Τριμισκιάς είναι για μένα πρωταθλήτρια. Θα παλέψει με τον Παλέκηθρο και τον Πάο Κλήρου που έχουν τους ίδιους βαθμούς οι δύο αυτές ομάδες. Πάρα κάτω, ρε μας κοφτήμε. Να πάνε στην ΑΕΡ τώρα. Άρχισε και στην δεύτερη κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία, πρώτη είναι η Μίκα που έχει πάλι και την προπονητή όπως το Μένικο. Όπως το Μένικο. Και να πάμε και στην τρίτη κατηγορία που με ενδιαφέρει εμένα. Α, ένα σχολιάζω εγώ εδώ. Για περισσότερα σχολιάζω. Το λοιπόν. Να μην πρωταθλήτρια θα είναι η Ελπίδα Αφάνια. Είναι ο Φώτης στη ομάδα της Ελπίδας Αφάνιας. Τους έχω παρακολουθήσει σχεδόν σε όλους τους αγώνες. Είναι το μόνο σημείο που συμφωνούν οι συνάδελφοι. Α, συνεχίσε κάτι. Διαφωνεί ο συνάδελφος που είναι τα ίδια. Ο Αίας Αγίου Ματίου Φιλεμού. Είναι που είναι δεύτερη κατηγορία του Αίας. Εμείς μιλούμε τώρα για την τρίτη κατηγορία. Να κινήθησε ο φίλος προς το τραπέζι μας τώρα για τον Αίας Αγίου Ματίου. Χειρότερη ομάδα δεν είναι συνάδελφε. Συγγνώμη που το λέω. Ανεβαίνουμε! Οι χειρότερες ομάδες είναι οι δύο που αποχωρήσα, διότι δεν είχαν ομάδα και έμεινε το ΕΑΣ μαζί με την ΑΕΚ. Νομίζω όψε να έχουμε και καλεσμένους. Μάλιστα. Είχαμε καλεσμένο το... Συγγνώμη φίλε. Καλεσμένο μου ένα συνεχώς. Εγώ εγκάλεσα προσωπικά τον αρχηγό της ΑΕΚ, τον Λούκα του Παπαπέτρου και υποσχέθηκε πως δεν θα έρθει να κάνει να πάρει πάση στιγμή. Μα και τον Παχουνούι. Και τον Παχουνούι έχει πολλούς παστανακτήκια του μας στην μαπά. Αλλά μου λέει. Παίζει μαπά πολύ. Ρε φίλε μου, εντάξει, ο άνθρωπος παίζει μαπά, αλλά επειδή αφάνια, να και σε αφήνω ότι αφάνια, μέσα χόρτων κανένα πληθύκο. Ένα λεπτό με ειδοποιούν από το στήριο ότι έρχεται ο Λούκας. Ναι, από λεπτό σε λεπτό περιμένω με τον Λούκα Παπαπέτρου. Φίλε να ολοκληρώσω για τον Παπαπέτρου. Το λοιπόν, επειδή αφάνια μέσα στο χόρτο που πέσει, δεν χρειάζεται κινήτρα.
Ο Λούκας ο Αχιλλέος είναι που δεν είπα σου, ο Κοπελούι ξέρει μαπά, αλλά κάτι για την τρίση λίγο το είπε τώρα. Τούτα φέρνουν στα ύπεδα, δεν ως πατώ. Δεν αφιβάλλω ότι είναι καλός προσφελτής. Απόψε καλεσμένους μας. Πολύ ευχαρίστω να δεχτούμε τον συνάδελφο. Έχουμε τον αρχηγό της ΑΕΛΑ Κατάντας και τον προπονητή της Ευκύλας Αφάνης. Με ειδοποιούν από το κοντρό. Ναι, από στιγμής προς στιγμής περιμένουμε. Να συνεχίσω και να πω ότι είπα για τον Μακαρίνη τον Σαδέφτη. Μια φορά που σηκώθηκε ο άνθρωπος που τον πάγκο γυρισαν τα μέρα εφάν. Καταλάβετε, τον λοιπόν έρχεται ο κύριος Λούκας. Ναι, έρχεται στο στούντιο τώρα ο Λούκας και περιμένουμε από στιγμής προς στιγμής να φύγει ο προπονητής της Ευκύλας Αφάνιας. Να καλωσορίσουμε, χρόνια πολλά. Συγγνώμη για το σπίτι. Εντάξει, δεν εννοώ ότι σε έκανα. Αγαπητέ φίλε Λούκα, δεν θέλω να σχολιάσεις λίγο την πορεία της ΑΕΛ. Γιατί αυτή άσχημη πορεία φέτος. Είναι απλά τα πράγματα. Βλέπω τον κόσμο πηγαίνει στο γήπεδο, γιατί αυτή τι φταίει ας πούμε. Ο κόσμος περιμένει πολύ περισσότερα από εσάς τους έμπειρους ποδοσφαιριστές. Μας έδωσε ο πρόστιμο που είχαν υπηρεσκότερνα. Όχι, δεν το γνωρίζαμε αυτό. Αν πούσε και ο πρόστιμο ο Αθένας. Ο Αθένας. Μα είναι πολλά η αγροτικό μου. Το θα πιάνε ο Αθένας. Και για το πρόστιμο. Του κάνω να σε διαπότσω. Επειδή ο συνάδελφος ο Νικόλας λέει ότι κολλώ το άγγελ. Εσείς άσεις είναι ποδοσφαιριστής του ζουν του άγγελου του κουρβαδόρου, του υδραυλικού του καλού. Είναι πολλά άλλος υδραυλικός. Άρα συμφωνεί να πλέον λίγο να μέσα. Μάλιστα. Δηλαδή, τελευταίες αγωνιστικές είπαμε ότι ανέβηκε πολλά. Εγγιώκα το κουλός, αλλά πού ανέβαινε, πάτε σκάπους, ε? Κάπου σου πάνω. Εντάξει, συγγνώμη, ολοκλήρωσε τη σκέψη σου γιατί η αυτή άσκηση του Γιάννη Ζαέλ φέτος. Αυτός είναι ο αρχηγός της ομάδας και δεν ξέρω αν προπονητή του αγαπητή. Αυτά που λέεις στον αέρα, αγαπητέ φίλε, να σε τιμωρήσει ο προπονητής. Έχω και πρόστιμο έτσι. Αλλά πρέπει να μην έχω μέσα αλήθεια. Από ό,τι έχουμε ακούσει έχετε νεαρά ταλέντα, ο Μάριος ο Παπέτης. Μάλι με τον Μάριο τον Παπέτη. Να έρθει μόντα. Πώς βλέπεις αυτούς τους νεακούς. Άμα με γυρώνω ο Μάριος ο Παπέτης, πού έτσι. Μα μας κάνει τη... Να τον καλωσορίσουμε, να θα είμαι και τον Μάριο τον Παπέτη θα μας είμαστε. Εσύ σαν αρχηγός. Έλα Μάριο, πέβας κι όλο για να πέβας πατήτω. Ναι Μάριο, πώς χωρίς την πορεία. Πότε σκοπεύεις να βάλεις το πρώτο σου τέρμα, να πού είσαι και επιθετικός. Δεν ήξερε. Γιατί συνέχισε το παρά, ρε. Από ό,τι βλέπουμε βρίσκεις ευκαιρίες, αλλά δεν φταίει ο παλιές παίρνεις, ο συνεργάτης σου στην επίθεση είναι πολύ καλός. Όχι πολύ καλός, ο καλύτερος. Τι φταίει, συνεργάζεσαι καλά με όλους, είναι να μου γίνεται. Ρε μας πιο λόγια, πέ μας παλίνα, έκαψα. Τι φταίει, είναι ώρα... Το λοιπόν, ε! Να την τέσσερα εκπομπή, πέτα! Πέτω, πέτω, πέτω όπως θέλεις! Ήθελτε να μπαίνναν το αστρομάς μου, γραμμίσαι όλα αυτά, όχι! Δεν πουλάει.
Μάλλον έχει κάποιον γόνιμα ο προπονητής και θα μας φέρουν το αρχηγός. Το νέο απόκτημα της Ελπίδας Αφάνειας, το οποίο ήρθε από την Ελλάδα. Για τον Αντρελή που μιλά. Ο Αντρελής. Δεν χρειάζεται να... σε διαφορά. Θα τον έχουμε μαζί μας στο στούντιο, παρακαλώ να περάσουμε. Δεν χρειάζεται να τον παρουσιάσεις. Ο άνθρωπος είναι γνωστός, καλός γνωστός. Δεν θα έχει να μας πει δύο λόγια και ο Αντρέας. Στα σύντομα. Στα σύντομα. Καλώς όρισες Αντρέα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλώς όρισες την εκπομπή μας. Στην υγειά σας είναι εορταστική εκπομπή μας. Δεν θα έχουμε τηλεφωνικές παρεμβάσεις, έχουμε παρεμβάσεις από την Γιώργη. Γιώργη, αντίδικο. Πες μας δύο λόγια για την κάθοδο σου και την... Καταρχήν, να πω ότι είναι τιμή μου να συμμετέχω σε μια τέτοια εκπομπή. Σε ευχαριστούμε να ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, Αντρέα. Να ευχαριστούμε και ο Σύλλον Αέλα κατά μες όλοι μας φιλοξενία που ψήσε τραπέζι, αν και είμαστε αντίπαλοι εγώ. Είμαστε αδερφικά σωμάτια. Όπως δείχνουν τα πράγματα θα είμαστε αντίπαλοι με την δεν ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε, ας πούμε, ως να στην αντίπαλη. Μπορούμε να χτυπάει η καρδιά μας αλλού και το τούτο μας αλλού. Άκου φίλε μου, εγώ έπαιξα 10 χρόνια στην Ελλάδα κατάντας πόρες. Μα και εγώ έπαιξα. Αν να τελειώσω την αγάπη. Αν να αγάπησα και την άλλη την ομάδα, τι να κάνω. Εγώ έπαιξα 10 χρόνια στην ΑΕΛ και χαρανανιάζει μου και ο Στεφανή το τσάι που ήπια 10 χρόνια. Αλλά του χρόνου που θα πέσει η Αφάνεια με την ΑΕΛ, συγγνώμη, εγώ θα είμαι με την Αφάνεια.